Κύριε Λάρκου, σας καλωσορίζουμε στο επίσημο κανάλι της ομάδας. Εν ώψη της έναρξης της νέας σεζόν, θεωρήσαμε καλό να κάνουμε αυτή τη συζήτηση ώστε να στείλετε τα μηνύματα σας στον κόσμο της ομάδας. Πώς, με ποια φιλοσοφία μπαίνει η ομάδα μας σε αυτό το νέο πρωτάθλημα? Η φιλοσοφία μας είναι να προσπαθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε αγώνα, αν είναι δυνατόν να κερδίζουμε τους αγώνες. Και να το συνδυάζουμε με ένα θέαμα το οποίο θα ικανοποιεί τον κόσμο μας. Αναφερθήκατε στο πώς προσεγγίζουμε την παρουσία μας σε αυτό το πρωτάθλημα. Τι είναι η μακροπρόθεσμη στόχη της ομάδας? Η μακροπρόθεσμη είναι να δημιουργήσουμε μια σταθερότητα σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης, δομής και σταθερότητα σε τεχνική ηγεσία και ποδοσφαιριστές σε ένα μεγάλο βαθμό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε πορείες πρωταθλητισμού και κατάκτησης τίτλων. Η Ομόνοια προχώρησε για άλλη μια σεζόν σε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της. Τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση? Αυτή η απόφαση δεν ήταν δύσκολη. Ήταν δύσκολη στο να την υλοποιήσεις. Όμως αυτό κρίθηκε αναγκαίο με βάση το τι αποτελέσματα έφερε η ομάδα και τι προοπτική παράλληλα εμπεριείχε το προηγούμενο ρόστερ και η προηγούμενη δομή. Πώς κρίνετε την πορεία του φετινού μεταγραφικού σχεδιασμού, τι είχατε να διαχειριστείτε και με ποια συναισθήματα σας αφήνει το τελικό αποτέλεσμα? Το φετινό καλοκαίρι και ο σχεδιασμός βασίστηκε σε τρεις τομείς. Ο πρώτος ήταν να δημιουργήσουμε μια δομή λειτουργίας της ομάδας μας στο Ηλίας Πούλος και όχι μόνο και στελέχωσης της ομάδας με ικανούς που θα βοηθήσουν την ομάδα και την υποστηρίξουν στην πορεία στο πρωτάθλημα και όχι μόνο. Ο δεύτερος, αρκετά δύσκολος και επίπονος θα έλεγα, ήταν οι αποχωρήσεις, οι αποδεσμεύσεις παιχτών οι οποίοι είχαν συμβόλαια με την ομάδα μας. Ήταν μια διαδικασία στην οποία ακόμα βρισκόμαστε και έγινε πολύ σκληρή δουλειά όσον αφορά αυτόν τον τομέα. Ο τρίτος τομέας ήταν ο μεταγραφικός, ούτως ώστε να συμπληρώσουμε ένα ρόστερ, όχι μόνο ποιοτικό, αλλά με σωστή χημεία, ούτως ώστε ο προπονητής να έχει στα χέρια του πέραν της ποιότητας επιλογές σε όλες τις θέσεις, ούτως ώστε να μην βρίσκεται η ομάδα με κενά οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη σεζόν. Σε αυτή την προσπάθεια, το τμήμα scouting, το οποίο επιφορτίστηκε με αυτή την πρώτη της αξιολόγησης, αξιολόγησε περίπου 1500 CV παιχτών, ένας πολύ μεγάλος αριθμός, και στο τέλος αποκτήθηκαν 10 παίχτες, γιατί οι τρεις ήταν από την Κύπρο και δεν χρειάστηκε να γίνει ιδιαίτερη αξιολόγηση μέσω του τμήματος scouting. Αυτή η διαδικασία είχε διάφορα εμπόδια. Πρώτα απ' όλα είχαμε την αλλαγή προπονητή, όπου ουσιαστικά 2 εβδομάδες μέχρι να φέρουμε τον νέο μας προπονητή και 1 εβδομάδα μετά ως που ο προπονητής να εμπλακεί, να ενημερωθεί και να εμπλακεί ο ίδιος όσον αφορά τον προγραμματισμό, γιατί είναι ακρογωνιαίος λήθος η συνεισφορά με την άποψη του προπονητή στο να έρθουν οι παίχτες οι οποίοι θα υποστηρίξουν την ομάδα και θα τους υποστηρίξει ο προπονητής. Από εκεί και πέρα, είχαμε σαν στόχο να κλείσουμε πιο γρήγορα το ρόστερ μας, όμως επιλέξαμε να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια με τις επιλογές τις πιο δύσκολες, αλλά τις πιο ικανές, κατά την δική μας άποψη. Μπορώ να σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι είχαμε διαπραγμάτευση ή αν θέλετε στοχοποίηση, επιμονή και υπομονή για παίχτη που διήρκεσε 1 μήνα. Τις δυσκολίες και γιατί δεν είναι της ώρας να τις αναφέρουμε, όμως είχαμε θέσει κριτήρια των χαρακτηριστικών των παίχτων στα οικονομικά μας πλαίσια και σίγουρα αν είναι δυνατόν αυτοί να κουβαλούν και μια προσωπικότητα, μια εμπειρία πρωταγωνιστική, ούτως ώστε να στηρίξουν την ομάδα μας ουσιαστικά.
Θεωρείτε ότι υπήρξε καθυστέρηση στον προγραμματισμό? Όχι, δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση στον προγραμματισμό, γιατί αν μπορούσαμε να φέρουμε τους παίχτες σε μία εβδομάδα πριν την έναρξη της προετοιμασίας, ο πρώτος που θα χαιρόταν με αυτό το γεγονός θα ήμουν εγώ. Αυτό που πρέπει να έχει υπόψη ο κάθε ένας είναι ότι οι παίχτες και η νέα μορφή ποδοσφαίρου, ή αν θέλετε σύγχρονο ποδοσφαίρου, δεν χρειάζεται απαραίτητα για να κάνουν μια καλή σεζόν να ξεκινήσουν από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και υπάρχουν τα εργαλεία πλέον να ετοιμάζει τους παίχτες. Λίγο πιο μετά, αλλά μακάρι να τους είχαμε πιο γρήγορα. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει, ήταν αδύνατο. Έπρεπε να επιλέξουμε την ποιότητα ή το κλείσιμο των μεταγραφών στην ημερομηνία που θα θέλαμε, ούτως ώστε να κοιμόμαστε κι εμείς πιο εύκολα τα βράδια. Θεωρώ λοιπόν ότι με βάση τα δεδομένα που είχαμε μπροστά, όλα έγιναν όταν έπρεπε και όταν μπορούσαμε να τα κάνουμε. Αναφερθήκατε στο πώς λειτουργήσαμε σε αυτή την μεταγραφική περίοδο. Ποια είναι η φιλοσοφία της ομάδας όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο μεταγραφικό σχεδιασμό της? Να πούμε πρώτα ότι στον φετινό σχεδιασμό έχει πάρθει απόφαση να πάρουμε ακόμα ένα ποδοσφαιριστή. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου που θα ήταν πιθανή αποχώρηση ή οτιδήποτε άλλο πρόβλημα προκύψει. Μακροπρόθεσμα, αυτό που θα αξιοποιήσουμε είναι την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου, όπου εκεί ουσιαστικά μπορείς να βρεις και να μπορέσεις με περισσότερη ηρεμία κάποιους ποδοσφαιριστές που θα χρειάζεται η ομάδα. Όμως, αυτό που επιδιώκουμε είναι η δημιουργία κορμού, η ελαχιστοποίηση των αναγκών μας, ώστε να επικεντρωνόμαστε μόνο σε συγκεκριμένους παίχτες, γιατί το ράβε ξύλωνε, όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά καταστρέφει μακροπρόθεσμα την ομάδα. Το χαρακτηριστικό στοιχείο της Ομόνιας των τελευταίων χρόνων είναι οι μαζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι που επηρεάζει την ομάδα όσον αφορά την ανάπτυξη της? Σαφέστατα την επηρεάζει, το γνωρίζουμε, αλλά για φέτος έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή. Ο στόχος ήταν να έρθουν παίκτες οι οποίοι ευελπιστούμε να αποτελέσουν οι πιο πολλοί από αυτούς τον κορμό των επόμενων χρόνων. Έχουμε φέρει και νέους παίκτες, έχουμε και κάποιους έμπειρους παίκτες και ελπίζουμε όλοι αυτοί να αποτελέσουν, αν είναι δυνατό, στην ολότητά τους, γιατί αν γίνει αυτό σημαίνει ότι κάναμε μια καλή δουλειά για την ομάδα. Αν αποτελέσουν όλοι αυτοί τον κορμό για τα επόμενα χρόνια, θα ελαχιστοποιήσουμε τις μεταγραφές και αυτό θα επιτρέψει την περαιτέρω εξέλιξη μέσα από τον χρόνο της ομάδας. Πέρα από τους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές, υπάρχει και το προσωπικό της ποδοσφαιρικής ομάδας και ευρύτερα ένας μηχανισμός λειτουργίας της ομάδας. Πώς κρίνετε εσείς το επίπεδο λειτουργίας του οργανισμού? Είναι σε ένα καλό επίπεδο. Πάντα θα απαιτούμε περισσότερα από τον καθένα και πρώτος εγώ από τον εαυτό μου. Όλοι θα κρινόμαστε και όλοι θα προσπαθούμε να εξελίξουμε τον εαυτό μας και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε από την πλευρά μας και από το πόστο μας την ομάδα. Όλοι εργαζόμαστε για το καλό της ομάδας και τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση και προσπαθούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να το κάνουμε. Ο κόσμος δείχνει ξανά έτοιμος να στηρίξει τη νέα προσπάθεια που γίνεται στην ομάδα και αυτό το έχουμε διαπιστώσει και μέσα από την πρώτη ανοιχτή προπόνηση και μέσα από τα φιλικά παιχνίδια που δόθηκαν στην Κύπρο, αλλά και στο πώς εκφράζεται στην καθημερινότητά του. Εσείς ποια μηνύματα θέλετε να στείλετε στον κόσμο της ομάδας? Θα είναι χαρά μας όλος αυτός ο κόσμος να ικανοποιηθεί με αυτό που θα τους δώσει η ομάδα και να μείνουν κοντά στην ομάδα. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να αντιληφθούμε ότι δεν τελειώνει το πρωτάθλημα στη δεύτερη αγωνιστική, αλλά στην 32η. Και πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, είτε αυτά είναι θετικά είτε αρνητικά, με ισορροπία, ούτως ώστε όλο αυτό το οικοδόμημα
να απαντήσεις την ίδια πορεία και να έχουμε το αποτέλεσμα άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα που όλοι επιθυμούμε.